Ο πρόεδρος Γιούνκερ θα απευθυνθεί στο Κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αύριο για να ενημερώσει το Κολέγιο των Επιτρόπων και φυσικά να δούμε το τι ακριβώς θα συμβεί στην συνοδοκορυφή αύριο το απόγευμα. Η Επιτροπή εργάζεται άοκνα έτσι ώστε να παράσχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις δυνητικές αποφάσεις των χωρών της Ευρωζώνης. Από τη γαλλική πλευρά, West France, θα ήθελα να επανέλθω στα προηγούμενα ερωτήματα για κάποιες διευκρινήσεις. Η Επιτροπή, όπως μας είπατε, είναι ένα πολιτικό όργανο. Το δημοψήφισμα, όπως είπατε, είναι ένα δημοψήφισμα που είχε ένα πολιτικό ερώτημα. Άρα, θέλουμε να δούμε φυσικά αν έχει νομική βάση, όπως προείπατε, κτλ. Σωστά. Όμως, δύο πολιτικά ερωτήματα. Πιστεύετε ότι το μέλλον της Ελλάδος στην Ευρωζώνη θα αντιμετωπίσει κάποιο κίνδυνο ή η διαπραγμάτευση θα συνεχιστεί για να βρούμε μια συμφωνία έως το τέλος, έτσι ώστε η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρωζώνη. Εσείς θεωρείτε προσωπικά ότι η αναδιάθρωση του χρέους ή οποιαδήποτε διευθέτηση είναι ένα από τα κλειδιά της συζήτησης και ότι πρέπει να εμπλακούμε ενεργά σε αυτό? Σχετικά με τα πολιτικά ερωτήματα, όπως τα χαρακτηρίσατε και αφορούν στα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος, και πάλι πρέπει να πω ότι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος έκανε τα πράγματα πιο περίπλοκα και τώρα πρέπει να καθορίσουμε πώς εμείς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον καλύτερο τρόπο την τρέχουσα κατάσταση, πώς μπορούμε να έχουμε έναν κατάλληλο σχεδιασμό για τις ελληνικές αρχές, έτσι ώστε να ανακτήσουμε τη σταθερότητα, να επιστρέψουμε στην οικονομική ανάπτυξη και φυσικά πώς η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τα κοινωνικά προβλήματα. Ωστόσο, για να επιτύχουμε σε αυτή την προσπάθεια, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι χρειαζόμαστε όλες τις πλευρές, συμπεριλαμβανομένες και της Ελλάδος, έτσι ώστε όλοι μας να δράσουμε και να αντιδράσουμε υπεύθυνα εν ώψη αυτής της κατάστασης. Είναι εφικτό να βρούμε μια λύση σε αυτή την πολύπλοκη κατάσταση. Όσον αφορά την αναδιάθρωση του χρέους, όπως γνωρίζετε, το Eurogroup επέτρεψε να υπάρχουν συζητήσεις μετά την έκβαση του προγράμματος του EFSF. Αυτό υπογραμμίστηκε και τον Νοέμβριο του 2012 στα συμπεράσματα του Eurogroup. Δυστυχώς, το πρόγραμμα του EFSF δεν περατώθηκε επιτυχώς και παρέμεινε ανεκπλήρωτο. Άρα, αυτή η προσφορά δεν είναι πια στο τραπέζι. Το πρόγραμμα επίσης δεν είναι πια πάνω στο τραπέζι. Άρα, τώρα πρέπει όλοι να συζητήσουμε αυτή τη νέα κατάσταση, αλλά όπως και να έχει, πρέπει να συνεχίσουμε τις συζητήσεις και νομίζω ότι όλες οι χώρες της Ευρωζώνης είναι έτοιμες να συναποφασίσουν επί του ελληνικού χρέους ως ένα από τα κλειδιά των διαπραγματεύσεων. Τώρα, για ακόμη μια φορά, το Eurogroup θα αποφασίσει για το αν θα μας δώσει μια νέα εντολή, αν θα δώσει μια νέα εντολή προς την Επιτροπή και ποια θα είναι η μορφή αυτή της εντολής. 2-3 ακόμα ερωτήματα, παρακαλώ. Ο κύριος Γιούνκερ, ως πρόεδρος της Επιτροπής, την προηγούμενη εβδομάδα έλαβε μια ξεκάθαρη πολιτική θέση, υποστηρίζοντας την ψήφο υπέρ του ναι στο ελληνικό δημοψήφισμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι σήμερα είναι ιτημένος, σύμφωνα με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Από την πλευρά του νικητή, ο κύριος Βαρουφάκης έδωσε το παράδειγμα και υπέβαλε την παραίτησή του. Πιστεύετε ότι ο κύριος Γιούνκερ θα έπρεπε να παραιτηθεί αμέσως, έτσι ώστε να καταστεί ευκολότερη συμφωνία? Και αν όχι, πιστεύετε ότι η αξιοπιστία της Επιτροπής ως ανεξάρτητου φορέα
θα παραμείνει η ίδια και θα μπορέσει να βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι θα υπάρχουν ελάχιστοι νικητές από αυτήν την κατάσταση, διότι προείπα αρκετές φορές ότι μια αρνητική ψήφος, μια ψήφος υπέρ του όχι, δηλαδή στο δημοψήφισμα, σίγουρα περιπλέκει τα πράγματα και καθιστά δυσκολότερη την επίτευξη μιας συμφωνίας. Η διαδικασία των διαπραγματεύσεων γίνεται πιο πολύπλοκη. Συνεπώς, αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που στο τέλος της ημέρας θα έχει λίγους, αν όχι καθόλου, νικητές. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τώρα. Βεβαίως, υπήρχε μια παρέμβαση του Προέδρου μας, ήταν εξαιρετικά σαφής αυτή η δήλωση, σύμφωνα με την οποία το ναι θα έδινε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Ευρώπη. Δυστυχώς, το αποτέλεσμα ήταν μια ψήφος υπέρ του όχι, κάτι που σημαίνει ότι δόθηκε ένα αρνητικό σημάδι προς την Ευρώπη και τώρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να προχωρήσουμε μπροστά και οι χώρες της Ευρωζώνης θα πρέπει να συζητήσουν επί της επόμενης διαπραγμάτευσης πώς θα κινηθούμε προς το μέλλον. Και πάλι όμως η επίτευξη μιας συμφωνίας έχει καταστεί δυσκολότερη. Δύο ακόμα ερωτήσεις, διότι ο κύριος Ντάισεμπλουμ θα κάνει δηλώσεις ακριβώς μετά και έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία αλληλεπικάλυψη. Παρακαλώ, πρώτη τελευταία ερώτηση. Από την Λεσουά. Κύριε Αντιπρόεδρε, εξήγησατε αρκετές φορές την διαδικασία ή μάλλον τις πιθανότητες επανέναρξης διαπραγματεύσεων μετά από εντολή του Eurogroup. Ωστόσο, εν τω μεταξύ, η Ελλάδα τις επόμενες μέρες, τις επόμενες ώρες ίσως, αντιμετωπίζει κάποιες δύσκολες καταστάσεις, κυρίως στο επίπεδο του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Μπορείτε να πείτε, ή μάλλον είστε σε θέση να πείτε ότι θα αποφευθεί μια κατάρρευση του ελληνικού συστήματος και ότι αυτό είναι μια προτεραιότητα για εσάς, ή μήπως όχι. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, ξέρουμε ότι η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά περίπλοκη και ο τρόπος αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης είναι η επίτευξη μιας συμφωνίας με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Με τον τρόπο αυτό θα κινηθούμε γρήγορα. Νομίζω ότι η ανάκαμψη της οικονομίας στην Ελλάδα θα είναι δύσκολη χωρίς την επίτευξη μιας συμφωνίας, χωρίς μια αξιόπιστη στρατηγική για το πώς θα φύγουμε από την κρίση, πώς θα επικρατήσει ξανά η οικονομική σταθερότητα και πώς θα έρθει η ανάπτυξη στην Ελλάδα. Και όπως προείπα στις αναρτήριες παρατηρήσεις μου, είναι πολύ σημαντικό η ελληνική κυβέρνηση να εργαστεί με τρόπο υπεύθυνο και να ενημερώσει τον ελληνικό λαό για τις πιθανές συνέπειες των αποφάσεων που ίσως λάβει η ελληνική κυβέρνηση μελλοντικά τις τελευταίες μέρες. Τελευταία χρονικά ερώτηση, παρακαλώ. Χριστίνα Βασιλάκη από το Εθνικό Πρακτορείο. Ακούσαμε πολλές φορές σε αυτή την αίθουσα ότι η Επιτροπή διαδραμάτισε το ρόλο του διάμεσου μελλοντή μεταξύ των θεσμών των κρατών μελών και της Ελλάδος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής χτες, ο κύριος Juncker μίλησε μόνο με 18 ηγέτες. Μίλησε επίσης με τον Πρωθυπουργό Τσίπρα και η Επιτροπή επιθυμεί να συνεχίσει αυτόν τον ρόλο του διαμεσολαβητή ή όχι? Για ακόμη μια φορά, όπως προείπα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να συνεχίσει την εργασία της και τις συζητήσεις με την Ελλάδα. Επί του παρόντος, δεν είμαστε διαπραγματεύσεις με τις ελληνικές αρχές, ούτε σε πολιτικό ούτε σε τεχνικό επίπεδο, διότι δεν έχουμε εντολή για διαπραγματεύσεις. Αυτή ήταν μια ξεκάθαρη απόφαση του τελευταίου Eurogroup. Το Eurogroup απεφάνθη ότι δεν θα υπάρχουν διαπραγματεύσεις ή δεν θα υπάρχει καμία απόφαση επί του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας μέχρι να διεξαχθεί το δημοψήφισμα. Άρα, αυτό ήταν εξαιρετικά σαφές. Αύριο, το Eurogroup ή η Σύνοδος Κορυφής θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα. Και φυσικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να συνεχίσει την εργασία της όπως το έχει κάνει άπνα τους τελευταίους μήνες.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε σε αυτά. Ευχαριστούμε, Αντιπρόεδρε.